Έχουμε μπει σε σερβερ μάλλον με Ρώσους, γιατί Ρώσικα εγώ. Δεν πειράζει. Πάρε και εμένα ρε Μπάρμπα. Πιλότο έχουμε. Δεν βλέπω να είναι. Πάμε στον άλλον. Περίμενε. Γάμο. Αυτός θα αργήσει να φτάσει, αλλά τέλος πάντων. Περίμενε ρε. Φύγαμε. Έλα, ξεκινήσουμε καμιά ώρα. Α, εντάξει. Να δούμε πού βρισκόμαστε. Εμείς κατευθυνόμαστε εδώ πέρα. Πού είμαστε. Εδώ, η πιο αργοκίνητη. Εντάξει. Για να δούμε, φτάσουμε. Όταν πρασινίζει εδώ η περιοχή σημαίνει ότι έχουμε τον έλεγχο, συνήθως, οι γενικές μας δυνάμεις. Από ό,τι έχω καταλάβει. Και εδώ είναι ο αντικειμενικός σκοπός μας, δηλαδή να ασφαλίσουμε την περιοχή και να την κρατήσουμε για να νικήσουμε. Οπότε ο πανικός θα γίνεται σίγουρα σε αυτή την περιοχή. Βέβαια υπάρχουν και οι μουσίτσες, κάτι ελεύθεροι σκοπευτές και διάφοροι άλλοι που αράζουν στις παρυφές και περιμένουν, ξέρουν από πού έρχεται ο εχθρός εμείς δηλαδή και μας περιμένουν κάπου εδώ. Και οπότε καλό είναι να πηγαίνουμε ή από γύρω ή αν, να κατεβαίνουμε πιο, πολύ πιο νωρίς και να προσέχουμε πώς πηγαίνουμε. Βέβαια τώρα σε αυτή την περίπτωση η περιοχή ενδιαφέροντος είναι ακριβώς στις άκρες, οπότε μπορούμε να έρθουμε από αυτή την πλευρά και να πούμε κατευθείαν που από εδώ είναι λίγο πιο ασφαλές. Για να δούμε. Ήδη κάποιοι αρχίζουν να μας πυροβολούν. Πού βρίσκονται, κάνεις. Блин, дымку выпустил, снаряд не полетел. Эх, видишь? Λοιπόν, όπου φύγει, φύγει. Ήδη είμαστε τραυματισμένοι. Αυτά είναι. Εδώ, δες, με αντιαρματικό. Ο τύπος μας περίμενε. Δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς. Από ό,τι φαίνεται όλοι είμαστε εκτός. Άρα, απ' την αρχή ξανά. Είναι αυτό που λέω εγώ, το καλύτερο είναι να παίρνεις δικό σου όχημα, ένα φτηνό και να μετακινήσει. Blue 4, μάλιστα. Μας λέει ότι η κόκκινη είναι παραπάνω από τους μπλε και καλύτερα να παίξω σαν στην μπλε ομάδα που μάλλον είναι λιγότερη. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Απλώς το παιχνίδι να γίνεται. Θα μας βγάλει σε άλλη περιοχή, σε ασφαλή περιοχή στο χάρτη. Παίρνουμε εφόδια και οτιδήποτε άλλο. Οπότε, για να δούμε που βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ σε αυτή την μπλε περιοχή και πρέπει να απευθυνθούμε εδώ. Πριν ήμασταν εδώ δεξιά, άρα αυτές εδώ οι περιοχές είναι εχθρικές. Αυτό που έχουμε, αν είχαμε ένα καλό όπλο, ας πούμε, ελεύθερο σκοπευτή, να έρθουμε να οδηγήσουμε και να έρθουμε από αυτή την πλευρά, να ράξουμε κάπου εδώ στις παρυφές και όποιος έρχεται να τον εκτελούμε. Και κάθε φορά βέβαια να αλλάζουμε θέση, γιατί σίγουρα με το που πέσουν και μας πάρουν καμπάρι, δίνουν σήμα και έρχονται όλοι εδώ να μας αποτελειώσουν. Λοιπόν, για να πάμε. Έχουμε ένα μεταφορικό μέσα. Πολύ πελάτια βλέπω εδώ. Και έχει ένα άρμα. Το άρμα βέβαια δεν μπορώ να το πάρω εγώ.
Αυτά όλα για να τα πάρει κάποιος πρέπει να είναι σε συγκεκριμένο επίπεδο και να, κάποια να, είναι, να έχει αγορασμένο mod. Εδώ τώρα υπάρχουν πιλότοι έτοιμοι, οπότε σαν επιβάτης μπορείς να μπεις. Έλα, έλα, περίμενε. Δεν βλέπω να μας δέχεται. Γιατί έτσι. Δεν μας δίνει δυνατότητα. Ή εγώ δεν κάνω κάτι καλά. Ανοίξτε ρε. Συνήθως τους ειδοποιείς με πυροβολισμούς. Πας δίπλα όταν θες να τους πεις κάτι. Βέβαια μπορεί να τους μιλήσεις, αλλά άμα μιλάνε άλλη γλώσσα, τραγαγύρευε. Είναι σαν να τους λέω τι έγινε, πάρτε. Δεν βλέπω. Κάτι περιμένουν αυτοί, αλλά την περιμένουν. Οπότε πάμε για άλλο μεταφορικό μέσο. Ο τύπος εδώ πέρα έχει αγοράσει ένα... μία γουρούνα. Δεν βλέπω να την παίρνει. Μάλλον το παράτησε. Δεν πειράζει, το πάρω εγώ, τζάμπα είναι. Κανονικά θα πρέπει να το αγοράσω. Ας του ρίξω και μία κόρδα. Τι έγινε. Θα το πάει ποδαράτο. Κουκλά, σε πάρω. Κάνε ρε ο τύπος. Να το... Τώρα σηκώθηκε. Αυτός τώρα πάει με τα πόδια, δεν φτάνει ούτε σε 10 λεπτά. Για να πάω μαζί του, να μήπως... Μπα. Θέλει να κάνει γυμναστική φαίνεται, άντε γεια. Καλό είναι να πηγαίνουμε από δρόμους για να πηγαίνουμε πιο γρήγορα και μόλις φτάσουμε στην περιοχή την επικίνδυνη τότε να αρχίσουμε να παίρνουμε τα χωράφια. Τώρα βέβαια εδώ με βγάλε εκτός, αλλά δεν πειράζει, να κι άλλος δρόμος. Δώσε γκάζι. Πλάκα έχει και γίνεται πιο ωραίο όταν αρχίσει και το μαθαίνεις βέβαια για να πάρεις και μια νίκη γιατί έχουν αλλάξει τα πόδια εμένα, δεν έχω σηκώσει κεφάλι. Λίγο ρυθμία για τις σπίνες του γυάλι. Σιγά ζαλίστηκα. Δες. Άλλα 1500 μέτρα. Πάρ' το αλλιώς. Τώρα αυτή τη στιγμή το χειρίζομαι με πικρολόγιο, δεν ξέρω αν μπορώ με joystick. Τα αεροσκάφη όμως, εφόσον έχουμε joystick και το έχουμε ορίσει να το βλέπει μέσα το παιχνίδι, μέσα από τα controls, μπορούμε να τα χειριστούμε από sticks. Τα οποία είναι η χρήση τους, μπορώ να πιστεύω στην πτήση, είναι λίγο καλύτερη. Βέβαια δεν είναι εξομοίωση πτήσης, αλλά δεν πάβει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Εγώ ακόμα δεν έχω καταφέρει να προσγειώσω το υλικό. Τώρα τα πετάω, τα κάνω, αλλά στην προσγείωση γίνεται ένας πανικός γιατί ο χειρισμός τους δεν είναι ο κανονικός, είναι arcade που λέμε. Λοιπόν, πάμε προς την πλευρά, βλέπουμε πολλά μπλε που σημαίνει ότι είναι πολύ συμμαχή. Βέβαια δεν πάβει να υπάρχουν και κρυμμένοι εχθροί κάπου. Ήδη τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να με σημαδεύει. Όταν φτάνουμε περίπου στα 400 μέτρα, καλό είναι να σταματάμε για να κατεβαίνουμε. Γιατί τώρα σε αυτό το πύργο μπορεί να υπάρχει ένας ελεύθερος σκοπευτής και να θερίζει όποιον μπαίνει μέσα. Λοιπόν, σταματάμε και πέφτουμε, φεύγουμε. Όπου φύγει, φύγει. Ψάχνουμε ένα μέρος για κάλυψη, να οργανωθούμε λίγο. Ανάψουμε κάνα φως. Έλα πες, πέτω space μπαίνει μέσα. Πάμε λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο προσεκτικά, μήπως είναι κανένας τύπος εδώ μέσα. Ωραία. Βλέπουμε που βρισκόμαστε στο χάρτη μας. Σάκης εδώ. Είμαστε από την νότια πλευρά. Η περιοχή ενδιαφέροντος είναι εδώ μέσα, αλλά για να φτάσουμε από εδώ μέχρι εκεί υπάρχουν πολλά παλούκια. Άρα πρέπει να κινηθούμε βόρειο
δυτικά. Σίγουρα δεν έχει τίγρες. Η περιοχή έχει κοκκινήσει. Βορειοδυτικά έχουμε βέβαια και την. Καλά, πάμε προς αυτή την πλευρά. Έχουμε και την πηξίδα μας να μας καθοδηγεί. Για να. Α, εδώ έχουμε ωραία θέα. Ωραίο. Να σπάσουμε λίγο τα τζάμια. Σηκωνόμαστε. Για να δούμε τι υπάρχει στην περιοχή. Μήπως πετύχουμε καμιά μουσίτσα. Εδώ στο πύργο είναι λίγο επικίνδυνο. Λέω να ανέβω σε εκείνο τον πύργο, βέβαια το όπλο που δεν είναι για μεγάλες αποστάσεις. Αλλά παιχνίδι είναι, ό,τι θέλουμε κάνουμε που λέει ο λόγος. Λοιπόν, ας προσπαθήσω, αν δεν με φάει κανένας. Να μάει όμως και λέει προπιζόλου. Όπως ακούτε οι συμπαίκτες μου είναι Ρώσοι, έχουμε μπει σε ρώσικο σερβερ. Πάμε λίγο πιο προσεκτικά εδώ. Βουρ. Όπου φύγει, φύγει. Ειδικά μέχρι το δεύτερο όροφο. Εδώ λίγο προστασία. Πέσε κάτω, ρε. Yes. Τώρα κάποιος μας έχει εντοπίσει και μας αρχίζει να μας σημαδεύει σίγουρα. Εδώ τώρα... Ας ρίξουμε και μια χειροβομβίδα. Τζα. Κλείνουμε τις πόρτες για λόγους ασφαλείας. Βέβαια από πάνω μπορεί να υπάρχει εχθρός ήδη και να μας περιμένει. Θα το δούμε τώρα. Σιγά σιγά. Άλλη μια χειροβομβίδα. Ω, κάτω πέσε. Οκ. Τώρα σίγουρα ξέρει ότι κάποιος είναι εδώ. Το θέμα είναι... Ωχ, και άλλο όροφο έχει. Άλλη χειροβομβίδα. Α, έχω κι άλλη. Όχι, καπνογόνο είναι. Δεν πειράζει. Άσε να μας καπνίσει λίγο. Και... Άντε ρε, ανέβα πάνω. Δεν βλέπω κίνηση. Λοιπόν, πέφτουμε εδώ πέρα. Κοιτάμε την περιοχή μας. Έλα. Βλέπετε τι γίνεται. Έρχεται ο άλλος με όπλο ελεύθερο σκοπευτή. Αράζει εδώ στην περιοχή και όποιον μπαίνει το θερίζει. Εγώ τώρα βλέπω... Κάτσε. Βλέπω νότια. Νότια δεν θέλω να δω. Εγώ θέλω να δω βορειοδυτικά. Έλα, πάρ' το αλλιώς. Θέλω να δω από αυτή την πλευρά. Α, εδώ είναι καλή θέα. Σίγουρα κάτι θα βρούμε. Γιατί δεν ξέρω καλά ακόμα τα κουμπιά. Κάποια μουσίτσα θα κυκλοφορεί εδώ, δεν μπορεί. Давай, гони, гони, гони. Τώρα βάλαμε και το δίποδο. Είναι πιο σταθερό το όπλο, αλλά δεν μπορείς να το κουνήσεις και σε μεγάλο εύρος και σε γωνία. Δεν βρούμε κανένα σε αυτή την περιοχή. Του έχουμε αλλάξει τα φώτα. Οπα. Σαν άκουσα βήματα. Γιατί είναι τελικό όταν σε μπάζει τάν. Καλό είναι ότι όταν ανεβαίνει κάποιος ακούς τα βήματα του. Πόρτα έκλεισα, εγώ μπήκα. Α, δεν έχει πόρτα, έχει μόνο σκαλιά. Λοιπόν. Σαν να ακούω βηματάκια. Вот тут душка едет, она может себе кетель давать. Она едет.
ξεκινήσει την κορυφή. Τι συνέτρεφα να σε μπάζει, καμού κράφα. Από ό,τι φαίνεται, βόρειο-δυτικά. Δεν υπάρχει κίνηση εδώ. Jeremy, Jeremy. Oh, you're dead. Okay. Εκεί ένας δικός μας... Ωπα, εγώ την άρπαξα αυτή. Κάποιος μας είδε και... Ναι. Τώρα... Από πού μας ήρθαν οι βολές... Κάποια τυπάκια που κρύβονται πολύ καλά. Α, нашу базу светят. Κανένας Έλληνας υπάρχει εδώ. Κανείς. Εκεί στο πύργο. Το σκορ είναι 65-57, νικάμε. Ή όχι. Εγώ είμαι στην πλεομάδα. 27 άτομα και έχουμε μόνο μία, ένα πόντο. Σε ποια ομάδα είμαι, εγώ μπερδεύτηκα. Είναι map. Map. Tab. Μου φαίνονται οι ομάδες. Control, Alt, τίποτα. Αχ, εδώ είναι ο χάρτης. Και εδώ είναι ο χάρτης. Ωραίο, σωστό αυτό. Το πει, οπ, εδώ είμαστε. Εγώ είμαι στην πλέον ομάδα και έχουμε μόνο 3 νίκες. Τέλεια. Για τα μπάζα είμαστε. Αυτό τρώει βολές εκεί. Για να τρώει βολές κάποιος βρίσκεται εκεί πάνω. Τον έχουν εντοπίσει από ψηλά πάνω. Τίποτα από την πλευρά. Βόρειο. Εδώ είμαστε πολύ νότια. Βορειοδυτικά πάμε. Κάπου εδώ. Άρα από εδώ ίσως κάτι να δούμε. Πού είναι, κρυμμένοι όλοι ρε. Λοιπόν, Σάκης, εδώ κοιτάμε. Λίγο πιο δεξιά είναι. Κοιτάω τέρμα αντίθετα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ξέρει, γιατί μας θέσεις. Κι εγώ νόμιζα είναι παραλλαγμένος. Α.
Α, εδώ μας δείχνει κάποιος. Μας έχει εντοπίσει, μας έχει δώσει που να κοιτάξουμε. Να τη δική μας. Κινούνται. Και τι έχουμε. Κάποιος τον κυνηγάει. Νάτι. Νάτι μάγκες. Τώρα ένας δικός μας εδώ και ένας κατέβηκε αντίπαλος εδώ πέρα. Σποντικάς. Σκοβαρά εδώ, αλλά κάπου εδώ πέρα είναι η περιοχή. Αυτή είναι δική μας. Νάτος. Οπ, το πουλάκι μου. Νάτος. Σιτά, πέσε κάτω. Και όπλο. Δεν έπεσε. Λοιπόν. Για να δούμε. Βλέπουμε τίποτα. Ας ανοίξουμε και το δίποδο για πιο σταθερή βολή, γιατί το όπλο είναι λιανοντούφεκο για τέτοιες αποστάσεις. Εκεί ανεβαίνουν το λόφο, κάνουν αέρα. Επίθεση στο ύψομα 351. Μάλλον είμαι πολύ μακριά. Εδώ έχουμε τραυματία δικό μας, άρα κάπου εδώ να το ο τύπος. Τι να το στρατιώτης είναι. Είναι η ιδέα μου. Μπα. Δικός μου, γιατί ζορίζεται και βογκάει, δεν ξέρω. Τον αλήτη ρε, μας πήραν χαμπάρι. Και βλέπω, από ό,τι φαίνεται είναι συνεργατικά, άλλος ένας πρέπει να είναι μαζί του. Λοιπόν, σε ποιο πύργο ήτανε. Πυροβολάει ακόμα άλλος. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση. Ήδη με έχουν εντοπίσει, έχουν δώσει σύρμα οι μάγες και τρώω βολές από κάτω. Ας πούμε λίγο νεράκι. Έλα κάνε μεταφορικό μέσο. Τίποτα. Εκεί κάποιος μας έχει δώσει στίγμα. Σου λέει εκεί να πάμε γιατί. Οπ, έλα εδώ ρε φίλε. Τι είναι αυτό, απατσίνε. Όχι, δεν απατσίνε. Περίμενε ρε. Μη φύγεις, έφαγα. Τι έγινε τώρα, γιατί μας παίρνει. Μισό. Εδώ. Ρε βλάκα. Τι. А, мужики, вы что-то на танке заборзеют, техники катаются. Шит. А, блин, да, то есть. Сейчас еще на горах вам выпадет. Пай, пишу, пай. Кайпи, чтобы и гирить на паре кожу. Там пенальмер гяре. Вот, пусть попрыгнет, я думаю.
Άψε. Α, επειδή το πέφτει. Εσύ. Δεν πάει καλά ο τύπος. Ω, χάρμα. Α, αυτά είναι. Για κάτσα πάω κι εγώ από εκεί. Να μου πάρω καμιά θέση πυροβολητή. Μη! Ε, το βλάκα. Να χάθεις, να χάθεις. Μισό, περίμενε. Ταυχηρό, μας πανιάζει, εσύ. Πήγε τώρα. Εντάξει, καλός πιλότος φέτε. Σταθερά το πάει. Αυτός είναι. Έτζεκ. Α, αυτός είσαι. Να δούμε τώρα που θα πέσουμε. Α, πάμε κοντά στον πύργο εκεί, το 3. Καταφέρω να πέσω μες στον πύργο. Για να δούμε. Ωπ, αυτός είναι εχθρός τώρα. Φύγε, όπου φύγει. Ούτως κάπου εδώ ήταν αυτός. Σοβουλάνια, ρε. Για να δούμε. А, Тигрис, ты готов стрелять на базе или нет? А, ты сами. Άρα κάποιος μπήκε εδώ. Ανοιχτή είναι η πόρτα. Καλό είναι να τις κλείνετε τις πόρτες. Για να μην καταλαβαίνει κάποιος. Ίσως να είστε τυχεροί και να ακούσετε την ώρα που την ανοίγει. Τσα, να το σου. Φαίνεται ότι κάποιος είναι. Α. Γκρά едет. Там один человек сидит. Алекс, и... тут рядом где-то Петя. Пусть мы варай, ре. О, хире, филе. Блэкфиш с оружием взлетает у них. Στο πύργο 3, σου έρχομαι. Σε φτιάξω καλά. Προσπαθήσω να πάρω το ελικόπτερο. Ποιος βλάκας πυροβολεί. Λοιπόν, ας γελάσουμε λίγο. Έλα. Μην δερτικάζεις μαζί μου. Είναι σίγουρα νεκρός. Δεν νομίζω να καταφέρω να το πετάξω. Αλλά θα κάνω μια προσπάθεια. Έλα, ανέβασε τροφές. Οκ, έτοιμοι. Φύγαμε. Σκάσε. Πάρ' το αλλιώς. Τα χειριστήρια το πάω καλύτερα, εντάξει, εννοείται. Αλλά η προσγείωση, στην προσγείωση δεν το έχω. Πάμε από εκεί.
γύρω-γύρω. Από τη δικιά τους την περιοχή. Ναι. Αυτό όπως είδατε να πω. Το τάγκ τώρα τι σχέση έχει το άρμα με το ελικόπτερο. Πώς με πέτυχαν. Και πάνω που τα πήγαινα καλά. Να το οδηγήσει. Όπως βλέπετε δεν μου δίνει να το οδηγήσω γιατί είναι όχημα από mod που πρέπει να τα αγοράσεις. Τρέχα ρε, χαμένε. Θα χάσουμε το τρένο. Άλλα, έλα. Όχι ρε, περίμενα ρε. Αυτός βλάκης, δεν παίρνουμε τίποτα. Είσαι το καλό έτσι. Το βλάκα δες. Το βλάκα. Βέβαια εδώ δεν παθαίνεις τίποτα, επανέρχεσαι. Γιατί είναι safe zone που λέμε. Αλλά εντάξει. Βλακείς. Σήκω ρε πάνω. Πού με πέταξε. Έχασε την μπάλα, πού βρίσκομαι. Ανά εκεί. Προσπαθήσω να πάρω και το τσιπάκι να δούμε αν μου το δώσει. Πάρε το, για να δούμε. Όχι. Να τα αγοράσεις. Οπότε ξεμείναμε. Εντάξει τα γνωστά. Οπ, εδώ μου δώσα να μπορώ να το οδηγήσω. Α, όχι, είδατε. Εδώ σου λέει να τα αγοράσει. This vehicle part of Arma 3 Apex. Είναι mod το οποίο πρέπει να τα αγοράσει. Δηλαδή σου δίνουμε 6-7 ευρώ το κυρίω το άρμα και μετά σιγά σιγά σε αναγκάζουν να το. Για να μπορεί να σταυρώσει και εσύ καμιά νίκη, καμιά βολή, σε βάζουν να αγοράσει. Οπότε αν είσαι λίγο επιρρεπή, αρχίζει ακουμπά τα ωραία σου λεφτά. Λοιπόν, πάμε ξανά με το ελικόπτερο, άλλη μια προσπάθεια. Τζάμπα είναι. Κόσμο δεν βλέπω πολύ μέσα, οπότε δεν θα τους λείψει το ελικόπτερο. Για να δούμε. Έλα, ανέβασε. Δώσε, 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 φύγαμε. Σιγά, λίγο ράντερ θέλει. Το αφήνεις να πάρει λίγο ύψος. Και το γέρ της μπροστά να αρχίσει να γκαζώνει. Μόνο σκέριμος. Αλλιώς, αρύψος. Και πουλ τα γκάζια. 900. Εδώ είναι καλά να προσγειωθείς. Κάπου εδώ σε αυτή την περιοχή. Το θέμα είναι αν τα καταφέρεις να προσγειωθείς. Πάρ' το αλλιώς. Ρίξε τη δύναμη. Okay. Δώσε λίγο. Μείωσε ταχύτητα. Και άρχισε να κατεβαίνεις. Τους αλήτες μας εντόπισαν πάλι. Πάλι το. Όχι, αυτό είναι άλλο. Τίγρης. Το τίγρη, ρε. Τι λέει. Πολύ ερημιά. Στην μπλε τη βάση. Τι κάνουμε. Θα αγοράσω ένα ελικόπτερο. Θα γελάσουμε ένα μικρό.
Γιατί είμαι σε τέτοια. Συγγνώμη λίγο γιατί μου ξεκόλλησε το track IR. Για να το τάχασε. Γκαρά. Να το καλυμπράρουμε λίγο. Τώρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα ελικόπτερο. Αυτό κάτι φτηνό. Έλα, θα έρθει κανείς. Βάλω όμως το ξεκλειδώνουμε γιατί είναι δικό μας και μπαίνουμε ως pilot passenger pilot co-pilot co-pilot take controls, βάζουμε μπροστά τη μηχανή για να δούμε θα έρθει κανένας. Δεν με πιστεύετε κανένας μου φαίνεται. Οπ, να έρχονται τα παιδάκια. Βλέπω να τρέχουν. Αλλά για να μην τους σκοτώσω τους καημένους, θα πάρω ύψος να πέσουν με αλεξίπτωτο αν έρθει κανένας. Κάποιος έρχεται. Πού να ξέρατε σε τι πιλότο μπαίνετε. Τι θα γίνει. Είναι σωματάρχης, ναι. Γεια σου φίλε. Με χαιρέτησε κιόλας. Σωστός, ωραίος. Έκανε η κίνηση. Έλα, μπες, άντε. Λοιπόν, άντε να δούμε θα γίνει. Μπασικούρ, τσάρλα, κατσούρλα. Σκάσε. Όσους πήραμε, πήραμε, τέρμα. Ούτως ή άλλως, μάλλον νεκρή θα μείνετε. Λοιπόν, πάμε. Το έχει δώσει ύψος. Σκάσε. Να δώσουμε και λίγο γκάζι. Δεν έχει δύναμη. Δεν είναι καλό. Α, να έτσι τώρα είμαστε καλά. Ποιος μας πάει. Έλα, πηδήξτε. Δείξτε. Πήδηξαν. Κοιτάτε που πήδηξαν όλοι. Τώρα, κατά κάποιο τρόπο μπορώ να το προσγειώσω. Αν τα καταφέρω. Για να δούμε να προσπαθήσω. Έπιω. Μας ξέσκησε. Σάγκες γολτ κιλτ. Σιγά μην έρθει κανένας τώρα να μας σώσει. Λοιπόν, πάμε ξανά. Κάπως έτσι μαθαίνετε να πιλοτάρετε τα ψευτοελικόπτερα και ψευτοχήματα που έχει εδώ μέσα. Κάποια στιγμή θα μάθεις που θα πάει. Λοιπόν. Το μεγάλο το ελικόπτερο βλέπω όταν παίρνει κάτι πάλι. Το αποφεύγουν γενικώς. Πρέπει να είσαι πολύ. Να το ξέρεις καλά για να το χειριστείς. Δεν πειράζει, τσάμπα είναι. Ας παίξουμε λίγο ακόμα. Δώσε στροφές. Όχι, δεν θέλω. Δώσε, δώσε. Δεν έρθει κανένας. Δεν βλέπω ενδιαφέροντες. Φύγαμε. Λίγο ράντερ. Και σκάς. Καλά είσαι εδώ. Τι άλλο έχει εδώ. Manual trip set. Open wrap. Gear up. Ας κάνουμε και γκιάρα. Να είμαστε σωστοί. Εδώ γιατί μας το δείχνει αυτό. Στην
την άλλη άκρη. Φτάνει τόσο που είχαμε gear up. Gear down. Κάτσε, φρένο. Οκ. Πέσε, πέσε. Έλα, πτώση, πτώση. Άσε λίγο ύψωσε. Έτσι, μπράβο. Τι θα γίνει, θα πέσει καμιά ώρα. Δεν το κάνω αλλιώς. Πολύ γρήγορα έπεσα. Μου έκανε στρούγκα εδώ. Για να το δει αυτό, πρέπει να το έχεις αγορασμένο. Να είσαι σε ειδικό mod. Ναι. Κλειδωμένο σου λέει. Αγόρασε το άμα θες να το οδηγήσεις. Σιγά μη σας δώσω. Убейте на место есть прям. Не местная камня. Оп. Ξανά το. Έλα ρε πιλότε, μπες. Ωραίος. Για να δούμε. Είσαι καλύτερος από μένα. Зазушка в сейве стоит, если чё. Не стреляйте. А, четвёрка крыша где? Эксеро Росика, Виларайи. Я, блядь, я понедвиг. Ой, пану ста галлоди, ари. Браво. Και προς το πάρο, καλά τα πάει. Λοιπόν, ας ετοιμαζόμαστε για έξοδο. Άντε, γεια. Έλα, ανοίγουμε. Ποιος άλλη ταράς βαράει πάλι, ρε. Και εδώ πλακώσου τα φρένα. Ψιλοτραυματιστήκαμε, έπεσα. Έπεσα λίγο άγαρπα μάλλον. Τρίτη ρασούσα, δε. Οκ, treat yourself. Έτοιμος. Πολύ ψηλός ο φράχτης εδώ. Και λίγο έρπιν δεν βλάπτει. Έχει μαζέψει το αγκάθι του αιώνα. Εκεί αυτή είναι εχθροί όλοι. Πέφτουνε. Λες να το πετύχω. Σιγά. Για λίγο τροχαδάκι. Έχει ένας τραυματισμένος δικός μας. Για να πούμε λίγο μέσα στις καλαμιές. Τι γίνεται από αυτή την πλευρά. Δικός μας. Εντάξει. Από ό,τι φαίνεται την περιοχή την έχουμε εδώ. Από το χάρτη.
Πού είμαι? Πού είσαι, Ρεσάκη? Με βλέπει κανείς? Τι έγινε, ρε παιδιά, πού είμαι, χάθηκα. Κάπα. Αυτή τη στιγμή βλέπω βόρεια. Άρα είμαι στη νότια πλευρά. Στη νότια πλευρά. Άρα είμαστε εδώ. Μου το βρίσκω. Κανένα σάκι έχουμε εδώ. Είμαι έξω από την περιοχή. Γι' αυτό. Εδώ είμαι. Εδώ γίνεται το πανηγύρι. Μάλιστα. Λοιπόν. Βαραστό κύριε, δεν τρίδε μιέτικη. Τρέχα για ό,τι γίνει. Κάλυψε απόκρυψη. Περιοχή. Φαίνεται λίγο πανικός, πολύ τραυματίζει δική μας. Εδώ είσαι ακάλυπτος τελείως. Όποιος θέλει σε καθαρίζει. Κάνεις λίγο ζιγζάκ. Και λίγο σταυρός που λέμε. Μη σε εντοπίσει κανείς. Σίγουρα κάποιος εντοπίσει, αλλά μάλλον δεν του δίνω καλή βολή. Και για τραυματία δικό μας. Ατάκ. Λοιπόν, λίγο κάλυψε απόκρυψη. Πού είναι η ποντική, ρε, η άλλη. Подними быстрее, сука! Эла, ре. Έλα, κάτι για βοήθεια. В соседнем здании. Нужна старосика βοήθεια. Фастом, если у тебя есть чипка медика. Да, я влево кинусь. Сейчас будут заходить. Κάποιος που προσπαθεί να έρθει. Έλα, έλα, καλά έρχεσαι. Εδώ είμαι. Что-то вроде танка едет. Перемена, фили. Перемена, ре. Ре, попаза. Ре, то монахо пай, ре. Θα πάρω το ελικόπτερο. Κι όποιος αντέξει. Со стороны хранилища два танка, если что. Артыга на нас. Надо сейчас анекс и депорта. Кана нас, убирайся. Άιντε, πάμε. Ο μπάζε κατάει στις λίγες στράμες. Λίγο πιο ψηλά, ρε. Για μπάζο γίνει. Βίζω εγώ σας. Всё, готов.
αλλιώς. Καλά είσαι εδώ. Привет, трах, фиксия. Нет, нет. Почему нет? Ελά, μπράβο. Καλά είναι και έτσι. Όχι ρε φίλε. Ποιος Σάβγαν ήταν αυτός? Μαλίνκι, Σκόδα, ρε. Βρε, ούστα από εδώ. Σας μια Nissan. Nissan του Πάπα. Μαζευτήκαμε πολύ, βλέπω. Νούτα! Περίμενε. Ρελεξ, κουπίξια! Περίμενε. Ωραίος. Μην πέταξε έξω ο άλλος. Ρε το βλάκα. Θέλει να πάρει κανένα φιλαράκι του. Hi guys. Δεν με επιτρέπει. Μια να κρατήσει. Το βλακατάψε. КШМ как раз их назвал. Μ' άφησε. Μισός την κέρδεται. Πάρ' τα αλλιώς, ρε. Πώς είναι τα... Бля, у тебя денег что ли нет? Вот он, гора. Миллион. Феликс, ну. Еп. Уже где-то тихо. Από φρένα πάσχει. Τι έπαθε η ρόδα λίγο, την έπαθε. Την είδα αλλιώς η ρόδα. Ποια ρόδα όμως? Καλές φαίνονται. Πάμε από τον αγροτικό. Πάρτα αλλιώς. Τι. Ζατκνί νάχουι, σούπα. Έλα ρε φίλε, σκοτώρισε με ένα ψηλό τρακάρισμα. Oh, it's good. It's good, go back here. Бля, ну почти, блядь, 20 серия написано, блядь, ну ёпс туда. Мимо пишу тарты и пару семян автос. Блядь, все игры. О, влево мирно космо. Кача, алексу гиди раб. Окей. Аде на думе. Ωχ, αεροπλάνο. Τύραυλος.
ανοίξω, άραγε. Ζαλώς. Δεν με αφήνει. Άντε, γεια. Παύλο, δεν πει. Меня убил. Ναι, δυστυχώς ο πιλότος σκοτώνεται. Οι υπόλοιποι μπορούν να πηδήξουμε, Αλέξη. Ναι, не тебя убил, в смысле. Ποιος άλλη ταρά ήταν αυτός. Αφανάται, наверное. Είχε αντιαεροπορικό πύραυλο, μάγκας. Меня шприха завалил, может, фанаты. Άρα η περιοχή δεν ενδείκνεται για μεγάλα ελικόπτερα, γι' αυτό το παίρνει κανείς. Δε меня 100 метров. Понять. Πράσινοι μας έχουν ξεσχίσει. Ας πάρω το ταπεινό, την ταπεινή γουρούνα και γρήγορα πάει. Πού είναι? Εδώ είμαστε. Unlock. Change skin, δηλαδή. Τι μπορεί να την κάνω, την κάνω μπλε. Apply. Μήπως τους μπερδέψω, πά δεν μου δίνει. Level 50 λέει. Καλά κρασιά. Εντάξει, πάμε να φύγουμε. Να έρθει κανένας μαζί μου. Αγόρια, κανείς. Βάζω μπροστά, φεύγω. Μην πήρω πολύ σε πλάκα. Δεν βλέπω κανένα να έρχεται. Όπα, ποιος νίκησε. Defeat. Εντάξει, νίκησαν οι πράσινοι. Οκ, αυτό ήτανε. Για σήμερα. Δεν σταυρώσαμε κουπεκιά που λένε. Θέλει κάποιες ώρες για να καταλάβεις σου γίνεται. Ειδικά σε τέτοιου σερβερ που γίνεται, το έλα να δεις. Με καμιά κατοσταριά τύπους, ας πούμε. Που γίνεται ο πανικός. Όταν το παίζετε ομαδικά με ομάδες των 5 ατόμων και 5 από την άλλη ή με artificial intelligence οι αντίπαλοι, είναι λίγο πιο ωραίο. Το ευχαριστίασε καλύτερα. Σε αυτούς σερβερ που γίνεται, που έχει 80-90 άτομα από 30 σε κάθε ομάδα, γίνεται ένα χάος όντως. Λοιπόν, οκ. Disconnect είπαμε. Πίσω. Οκ, disconnect, είπαμε disconnect. Μπράβο, επιμένει αυτό. Ναι, λοιπόν. Αυτά, όπως είπαμε, για να ανοίξω και την κάμερα. Ωραία. Έχει το παιχνίδι σηκώνει πολύ ψάξιμο. Γίνεται ο χαμός. Μπορεί να αναλάβεις διάφορους ρόλους, είτε πιλότου, είτε οδηγού κάποιου συγκεκριμένου οχήματος, είτε χειριστή κάποιου οπλικού συστήματος. Βέβαια, αυτά είναι στα mods που τα αγοράζεις. Στο απλό τελείως είσαι τυφεκιοφόρος και ό,τι μπορέσεις από τους πόντους που μαζεύεις να αγοράσεις. Αυτό ήταν το Arma 3. Ίσως το ξαναπαίξω. Αν σας άρεσε, τι να σας άρεσε, δηλαδή το ξύλο που έφαγα, κάντε ένα like. Αυτά, γεια σας.